Από το φάουλ του Γκέστε στο 46 λεπτό, ο Φέισα πραγματοποίησε το 1-0 με εντυπωσιακό τρόπο και δέχθηκε τα συγχαρητήρια από τον Γκέστε. Στο 50 λεπτό για λογαριασμό της Ίντερ, ο Πάντεφ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όμως αυτή η προσπάθεια δεν μέτρησε, ακυρώθηκε τον goal offside. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός, σημείωσε και δεύτερο τέρμα με τον Μοντέστο αυτή τη φορά. Η Ίντερ πάντως σε ένα ανοιχτό και ενδιαφέρον παιχνίδι αντέδρασε και αρχικώς μείωσε σε 2 με τον Παντσίνι. Ακολούθησε αυτή τη στιγμένη φάση αδυναμία του παιχνιδιού του Ολυμπιακού να απομακρύνουν και πάλι το 2-2 με τον Παντσίνι.